Κύριε Χωραΐτη, υπάρχει μια αντίδραση για το νομοσχέδιο στις λαϊκές αγορές. Γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση, τι γίνεται? Είναι θέμα των θέσεων. Δεν μπορούμε να αντέξουμε αυτό που ζητάει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία βρίσκεται και μιλάει με τον κύριο Υπουργό. Περιμένουμε να μας πούνε ακριβώς τι θα έχουν αποφασίσει και τέτοια. Και από εκεί και πέρα για να δούμε και εμείς τι κινητοποίηση θα κάνουμε και πώς θα αντιδράσουμε. Πλέον οι θέσεις έτσι όπως λένε αυτοί και με το μοριοδότηση και έτσι όπως την έχει παρουσιάσει είναι ένα πράγμα το οποίο θα μας πετάξει με μαθηματική ακρίβεια έξω. Θα μείνουμε χωρίς το επάγγελμα. Γι' αυτό και αντιδράμε. Αυτό δεν είμαστε να το δούμε, δεν το έχουμε δει ακόμα πώς έχει εξελιχθεί το νομοσχέδιο. Αν τις εταιρείες είπαν θα το αποφύγουν, θα το προσπαθήσει να το βγάλει από το νομοσχέδιο. Έχουν πει, έχουν δεσμευτεί να το βγάλουν. Το θέμα είναι ότι αφήνει ένα μικρό ποσοστό παραγωγών, αφήνει το 35% των παραγωγών. Το υπόλοιπο το δίνει σε πολύτεκνους, το υπόλοιπο το δίνει να πούμε σε μακροχρόνια άνεργους και σε κάποια άλλα βιομηχανικά προϊόντα που έχουν οι αγορές. Το θέμα είναι ότι η παραγωγή μένει ένα μικρό ποσοστό πλέον, το 35%. Μιλάει πλέον για εμπορικές αγορές, δεν μιλάει τόσο για παραγωγικές αγορές. Οι αγορές από παλιά που τις άφτιαξε ο κύριος Βενιζέλος, ο πρώην παλιά ο Βενιζέλος, ήταν παραγωγικές. Ήταν για την τάξη των παραγωγών για να βρίσκει ο καταναλωτής φτηνό πράγμα, φρέσκο και έχει ονοματοεπώνυμο το πράγμα που έφερνε ο κάθε παραγωγός. Αυτό θέλει να καταργηθεί, θέλει να φύγει. Τώρα, ποιοι οι λόγοι της κυβέρνησης και των κυβερνώντων, εγώ δεν μπορώ να τους ξέρω. Εγώ ξέρω ότι θέλουν να μας βγάλουν εκτός. Αυτό είναι κακό και για τους πελάτες, για τους καταναλωτές. Για τους πελάτες είναι περισσότερο, γιατί εμείς θα βρούμε έναν τρόπο να διαθέσουμε κάπου τα προϊόντα μας, αλλά ο πελάτης δεν θα έχει φρέσκο προϊόν, δεν θα τρώει το προϊόν αυτή της προηγούμενης μέρας και θα είναι πρόβλημα και για τον πελάτη. Δεν είναι φυσικά μόνο για μας, είναι και για τον πελάτη. Είπαν την πανδημία την εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση για να περάσει διάφορα αντιδραστικά νομοσχέδια. Και στα πλαίσια των αντιδραστικών νομοσχεδίων που περνάει, περνάει και το νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές. Στόχος της είναι να καταργήσει τις λαϊκές αγορές προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτά είναι. Αυτό το νομοσχέδιο φύγει τους παραγωγούς, θα είναι κακό για εσάς? Βέβαια τους φύγει τους παραγωγούς. Αφού στόχο έχει να μας πετάξει έξω από τις λαϊκές αγορές. Η κυβέρνηση έχει καταθέσει ένα προσχέδιο νόμου, είναι σε συζητήσεις αυτή τη στιγμή, το οποίο ουσιαστικά σε βάθος πενταετίας καταργούνται οι λαϊκές αγορές για τους παραγωγούς. Μπαίνουν μέσα ιδιωτικές εταιρείες που ασχολούνται στο χώρο και καταλαμβάνουν μερίδιο των μέρος από τις θέσεις που έχει κάθε λαϊκή αγορά, με τα αποτελέσματα που όλοι ξέρουμε ότι θα έχουμε στο άμεσο μέλλον. Θεωρούμε από τη μεριά μας και σαν σύλλογος, έχουμε σε λίγες ώρες ένα συμβούλιο να μας ενημερώσει και ένα κλιμάκιο που έχουμε στείλει στην Αθήνα, να μας ενημερώσει για τις διαπραγματεύσεις που γίνονται πάνω. Θεωρούμε, είμαστε βέβαιοι μάλλον ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι κατάπτυστο, πρέπει άμεσα να αποσυρθεί και να μπει, εάν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε προϊόντα και αγαθά καλής ποιότητας και σε λογικές τιμές και όχι σε μονοπωλιακά συμφέροντα και σε μονοπωλιακά μαγαζιά, πρέπει να συνεχίσουν οι λαϊκές. Αλλιώς θα πεινάσει κόσμος, θα πεινάσει ο κόσμος που έρχεται και εδώ στην Καλαμάτα και σε όλες τις λαϊκές της χώρας και βρίσκει προϊόντα σωστής θρεπτικής αξίας και σε λογικές τιμές και δεν θα πάμε όλοι σε σούπερ μάρκετ και σε μεγαλοεργολάβους εμπορίου. Αντιδράμε γιατί χάνουμε το δικαίωμά μας να θεωρούμε άδειες όπως ήταν το παλιό σύστημα και να πουλάμε τα προϊόντα που παράγουμε μόνοι μας. Και τώρα νιώθουμε ότι πάμε το κράτος να μας βγάλει εκτός λαϊκών αγορών. Δεν μας δίνει πλέον αυτό το δικαίωμα. Ο νόμος λέει διάφορα ότι πρέπει να παραδίδουμε το 70% των προϊόντων που παράγουμε να πουλούνται μέσω των λαϊκών αγορών. Πράγμα που είναι αδιανόητο, που δεν γίνεται. Το άλλο που ζητάνε είναι να βγάζουμε κάθε πρωί τι τιμή κάνουμε έναρξη των προϊόντων και όλα αυτά. Από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση δεν βλέπει ούτε τους παραγωγούς που έχουν ρίξει πολλά λεφτά στη γη, σε υποδομές, σε χωράφια, σε γεωτρήσεις, σε μηχανήματα, αλλά δεν σκέφτεται και τον καταναλωτή. Γιατί καταλαβαίνετε ότι εφόσον δεν θα υπάρχει δυνατότητα των παραγωγών που πουλάμε πάντα φτηνότερα να έρχονται στη λαϊκή, ο καταναλωτής πώς θα τραφεί αυτός ο κόσμος? Θα αναγκαστεί να πληρώσει διπλή και τριπλή τιμή κάποια προϊόντα. Ειδικά με αυτές τις καιρικές συνθήκες που υπάρχουν έλλειψη προϊόντων και η λαϊκή προσπαθεί και πάντα έχει προϊόντα και φρέσκα προϊόντα και καλά πράγματα,
Γιατί έρχονται από όλες τις περιοχές. Ο κόσμος όταν θα στραφεί στο σούπερ μάρκετ, δεν θα έχει, πρέπει να φάει εδώ ο κόσμος. Πώς θα φάει. Όταν δηλαδή βρίσκει λαϊκή με ένα ευρώ μήλα και πάει στο σούπερ μάρκετ και βρίσκει ένα 80 ή βρίσκει λαϊκή 50 λεπτά πατάτες στο σούπερ μάρκετ πλάι 80 λεπτά, πώς θα βγει πέρα. Δηλαδή πρέπει να κοιτάξει και τις δύο πλευρές. Εκτός αν θέλουμε όλα τα λεφτά, να πάνε στα λεφτά. Που αυτό ακούγεται. Δηλαδή και αυτό βλέπουμε ότι κάνει στην πράξη τα λεφτά στα λεφτά.